δεν θα είχε κλείσει νύχτα τη Βουλή, ούτε θα είχε περάσει το νομοσχέδιο μέσα σε 6 ώρες. Απλώς επειδή γνωρίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το επιχειρηματολογήσουν, εντάξει, οκ, 2 μέρες, το εξαντλήσαμε τη μισή χώρα σε 2 μέρες. Αν είχαν τη δυνατότητα να το επιχειρηματολογήσουν, θα πηγαίναν και σε μια κανονική συζήτηση και δεν θα ξεφτιλίζαν τη Βουλή όπως κάνουμε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Αλλά επειδή η κουβέντα ήρθε στο κουκουέ και επειδή την αυθεντική ερμηνεία μιας πρότασης την κάνει αυτός ο οποίος την διατυπώνει, εγώ άκουσα τον κύριο Παφίλη να λέει ρητά ότι η πρόταση του κουκουέ αθρίζεται με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Άρα δεν μπαίνει θέμα ερμηνείας. Μα τη δική σας πρόταση χαρακτήρισε νόθα, κυρία Παπαρίγα. Θα αθριστεί με μια νόθα πρόταση. Αυτό είναι θέμα του κουκουέ. Ο κύριος Παφίλης δήλωσε ρητά ότι αθρίζεται. Κύριε Παπαρίγα, άρα δεν είναι. Η κυρία Παπαρίγα δεν είπε ότι δεν αθρίζεται. Είναι νόθα. Ερώτημα. Ωραία, αυτή είναι η πολιτική εκτίμηση του κουκουέ. Ναι. Ο κύριος Παφίλης αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη πρόταση και απεφάνθη. Το άκουσα, ναι, τον άκουσα τον κύριο Παφίλη. Δικιά του δουλειά είναι απεφάνθη. Το κουκουέ είπε ότι η πρόταση αθρίζεται. Τώρα, εφόσον αυτός ο οποίος διατυπώνει την πρόταση λέει ότι αθρίζεται, των υπολείπων οι γνώμες περισσεύουν. Όχι, όχι. Ακούστε, ναι, δεν αποφασίζει βέβαια ο κύριος Παφίλης για όλο αυτό το σύστημα. Όχι, αποφασίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο στο τέλος. Αλλά σας λέω, ο εκπρόσωπος είπε ότι η πρότασή μας αυτή αθρίζεται με τις προτάσεις των υπολείπων κομμάτων. Mm-hmm. Άρα τι. Mm-hmm. Σε περίπτωση τώρα που συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Μαρκογιαννάκης, εσείς πώς θα αντιδράσετε? Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση. Θεωρούμε ότι επειδή η ΔΕΗ είναι ο στρατηγικότερος τομέας που υπάρχει στη χώρα, η μεγαλύτερη εταιρεία. Έχει στην ιδιοκτησία της πρακτικά τη μισή Ελλάδα, είναι ένα μείζον θέμα. Καταθέσαμε μια πρόταση, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συζήτηση είναι μη επαρκής για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις και θέλουμε σώνει και καλά να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και να γίνει ή δυνατόν και δημοψήφισμα. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε, δεν πάει να υπογράψει όποιος θέλει. Θα πάει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Παπούλη να του ζητήσει να μην υπογράψει? Ο Τσίπρας είπε θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Πιθανόν αυτό περιλαμβάνει και το να πάει στον Παπούλια, δεν ξέρω. Πάντως, κύριε Ο κύριος Παπούλιας δεν έχει δικαίωμα να μην υπογράψει. Έχει δικαίωμα να αναπέμψει, αν θέλει. Ναι. Όχι, ναι, να μην υπογράψει. Είστε σίγουρος ότι έχει δικαίωμα να αναπέμψει με το Σύνταγμα των Ισχύων? Βεβαίως έχει δικαίωμα. Κάθε νομοσχέδιο έχει δικαίωμα το αναπέμψει. Και απλά πρέπει να συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής και όχι το τμήμα, το οποίο σε 2 συνεδριάσεις, μία από τον Ισαρχή και μία από τον Άφρο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών θα αποφασίσει. Πάντως, κύριε Κυρίση, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ασχολείστε τώρα τόσο διάστημα με τη ΔΕΗ. Εντάξει, έχετε επιλέξει αυτό το πεδίο να κάνετε σκληρή, να δώσετε μια μάχη. Σας κάνει εντύπωση? Εγώ πάντως, δεν μου κάνει άλλο εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ότι έχω μια κοινωνία να υποφέρει έξω. Ναι. Η μισή να είναι άνερη και η άλλη μισή η μηθανής. Ναι. Δεν έχω πώς κανένα να βγει στον δρόμο και να λέει Παναγία μου, χάνουμε τη ΔΕΗ, τι πάθαμε. Έχω ακούσει τον κόσμο να φωνάζει για τους φόρους, τους βάρβαρους φόρους. Ναι. Έχω ακούσει τον κόσμο να φωνάζει για την ανεργία. Δεν έχω ακούσει τον κόσμο να λέει αμάν μου φεύγει η ΔΕΗ, καταστράφηκα. Γιατί δεν ασχολείστε με την ουσία, με τα προβλήματα που έχει ο λαός? Κοιτάξτε, και ασχολείστε τώρα με ένα θέμα που είναι μείζονος σημασίας. Έχετε την άποψή σας. Θα το πάρετε πίσω, όπως είπατε. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά βλέπω την κοινωνία η χώρα να είναι αλλού και εσείς αλλού. Σας φαίνεται. Το λέω. Συγγνώμη, σας φαίνεται ίσονος σημασίας το να πουληθεί η μισή χώρα? Εμείς δεν συμφωνούμε. Πρώτον. Δεύτερον, είναι ένα θέμα. Λέω ότι η κοινωνία είναι σε απόσταση από εσάς. Από αυτό με το οποίο ασχολείστε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς. Κοιτάξτε, εγώ πάντως πρέπει να σας πω το εξής πράγμα. Ότι η ιστορία δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και τις κυβερνήσεις της. Διότι όπου πήρε πρωτοβουλίες, με τις οποίες φύγαμε από τον απόλυτο κρατισμό, όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά, παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο ΤΕ,